Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ, επανήλθε στο στούντιο και ο Μάνος ο Οικονομίδης για να καλωσορίσουμε μαζί εδώ στο στούντιο τον κύριο Βασίλη Φεύγα, Σύμβουλο Στρατηγικής και Επικοινωνίας και Πολιτικό Αναλυτή για να σχολιάσουμε όλη την πολιτική επικαιρότητα. Καλώς σας μεσημέρι κύριε Καλό Φεύγα. Καλό μεσημέρι κυρία Ράβδου. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ για να τα δούμε όλα τα θέματα αναλυτικότερα, ξεκινώντας φυσικά από το θέμα των ημερών που δεν είναι άλλο από το Σκοπιανό. Είχαμε χθες άλλωστε και τα συλλαλητήρια που πραγματοποιήθηκαν σε 24 πόλεις της χώρας και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό. Για να μου πείτε κύριε Φεύγα, αν θεωρείτε ότι αυτά τα συλλαλητήρια, ανεξαρτήτως αν είχαν την απήχηση που περίμεναν οι διοργανωτές ή όχι, αν θεωρείτε ότι θα μπορούσαν να αποτελέσουν έτσι λόγο προκειμένου και η κυβέρνηση να προβεί στην όποια αλλαγή στάσης ό,τι αφορά τις ανεξελίξεις διαπραγματεύεται το Σκοπιανό. Σίγουρα, όταν υπάρχει μαζική κινητοποίηση της κοινωνίας, επηρεάζει και τις αποφάσεις των κυβερνήσεων. Και το έχουμε δει αυτό ειδικά με το Σκοπιανό και στο παρελθόν και στις αρχές δεκαετίας του 90, όπου είχαν παίξει καθοριστικό ρόλο. Και φαίνεται και παίζουν, να παίξουν καθοριστικό ρόλο και τώρα, καθώς αναμένεται να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις, ειδικά στη Μακεδονία, αλλά και στη Νότιο Ελλάδα, από ό,τι μαθαίνουμε, σε μια κρίσιμη φάση που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις σε σχέση με το Σκοπιανό και ειδικά όταν η κυβέρνηση είναι σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία, γιατί δεν είναι μόνο το Σκοπιανό, είναι να κλείσει και την αξιολόγηση για να υπάρχει η περίφημη έξοδος από το μνημόνιο. Έχουμε και τα ελληνοτουρκικά που είναι συγκοινωνούντα δοχεία όσον αφορά τα εθνικά θέματα και εντείνουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα της κοινωνίας. Πάντως, εγώ αναρωτιέμαι αν μπορεί να αποτελέσει πυλώνα εξελίξεων το όποιο συλλαλητήριο, δεδομένου ότι ακούσαμε και το αίτημα το κύριο που διατυπώθηκε. Ήταν η μη χρήση του όρου Μακεδονία. Και αναρωτιέμαι αν στην παρούσα φάση και μετά τα όσα έχουμε μάθει για τις διαπραγματεύσεις του παρελθόντος, για τις τωρινές διαπραγματεύσεις, αν είναι ρεαλιστικό ή επίκαιρο το να τίθεται θέμα μη χρήση του όρου Μακεδονία. Μήπως θα έπρεπε να είναι άλλα τα αιτήματα ενδεχομένως, πιο ρεαλιστικά έτσι ώστε να αποτελέσουν και πυλώνα εξελίξεων στις καθ' αυτές διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι δεν είναι θέμα ρεαλισμού, αλλά είναι κυρίως το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με το Σκοπιανό και τι σημαίνει λύση του Σκοπιανού. Η λύση του Σκοπιανού δεν είναι μόνο το ζήτημα της ονομασίας. Και κακώς, γι' αυτό ακριβώς το θέτω. Ναι, ακριβώς. Υπάρχουν άλλα ίσως πιο σημαντικά θέματα από το ζήτημα της ονομασίας, αν θα επιλεγεί μια σύνθετη ονομασία ή απλά το σκέτο Μακεδονία, όπως έχει αναγνωριστεί μέχρι τώρα από αρκετές χώρες σε όλο τον κόσμο. Το ζήτημα είναι το τι θα γίνει με το Σύνταγμα της Μακεδονίας και τι υποχωρήσεις θα κάνει η κυβέρνηση των Σκοπίων στο θέμα αυτό, όπου στη φάση που βρισκόμαστε τώρα δεν είναι σαφές ότι υπάρχουν υποχωρήσεις τέτοιες που να μπορεί να δεχτεί η ελληνική κυβέρνηση ή όποια ελληνική κυβέρνηση τη σύνθετη ονομασία. Είναι το ζήτημα του αλυτρωτισμού, της μακεδονικής εθνότητας, το ζήτημα της γλώσσας, που είναι ίσως πιο σημαντικά από το θέμα της ονομασίας. Είναι το πώς αναγνωρίζεται το νέο αυτό κράτος, αν θα υπάρχει ενιαία ονομασία, το περίφημο Erga Omnes, από όλα τα κράτη-μέλη σε διεθνείς οργανισμούς. Πάντως έχουμε μια πρώτη εικόνα για το τι διαπραγματεύεται η κυβέρνηση. Η εικόνα είναι ότι διαπραγματεύεται μια σύνθετη ονομασία. Φαίνεται ότι είναι κόκκινη γραμμή και την κυβέρνηση, τόσο το Erga Omnes όσο και συνταγματικές αλλαγές, αλλά φαίνεται, τουλάχιστον τα λεγόμενα του κ. Κοντζιά, ότι η ελληνική πλευρά κάνει μια υποχώρηση στο μέτωπο της αναγνώρισης μακεδονικής γλώσσας και της ταυτότητας. Μάλιστα, κατά τον κύριο Κοντζιά δεν υποχώρησε, είναι κάτι το οποίο έχει αναγνωριστεί το 1977. Είναι αυτό, σύμφωνα με τη δική σου οπτική, ένα καλό πλαίσιο συμφωνίας? Εάν δεν δούμε ξεκάθαρα το τι περιλαμβάνει η συμφωνία, έτσι, αν δεν είναι ξεκάθαρη η στάση των Σκοπίων να υποχωρήσει σε ζητήματα ελληνικισμού, να αλλάξει το σύνταγμά της και εκεί πέρα να υπάρχει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα το τι σημαίνει και πότε αλλάζουμε το σύνταγμα, νομίζω ότι θα δυσκολέψουν πάρα πολύ τα πράγματα για την κυβέρνηση. Υπάρχει ένας κυβερνητικός εταίρος αυτή τη στιγμή, ο οποίος βρίσκεται σε πλήρη διαφωνία σε σχέση με τις κινήσεις του Πρωθυπουργού αυτή τη στιγμή και του Υπουργού Εξωτερικών, τουλάχιστον όπως έχει εκφραστεί από τα όργανα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και τον ίδιο τον Πρόεδρο Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Νομίζω ότι
Το Σκοπιανό θα είναι μία αφορμή για να υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις, ενδεχομένως πιο νωρίς από το χρονικό διάστημα το οποίο περιμέναμε και όσον αφορά τις εκλογές. Το Σκοπιανό να δρομολογεί περισσότερο εξελίξεις πολιτικές παρά το μέτωπο της οικονομίας ή τα μέτρα που έρχονται, μιας και αυτά επικαλείται τουλάχιστον η αξιωματική αντιπολίτευση, ως λόγο προκειμένου να προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση θα φέρει μια συμφωνία με τα Σκόπια. Αυτό μπορεί να είναι σε δύο εβδομάδες, ένα μήνα, σε δύο μήνες, κάποια στιγμή θα έχουμε τη συμφωνία. Όπως διαφαίνεται αυτή τη στιγμή η λύση την οποία προκρίνει η ελληνική κυβέρνηση, με βάση τόσα διαραίονται, γιατί η επίσημη θέση αυτή τη στιγμή δεν έχουμε και ουσιαστικά δεν γνωρίζουμε και τι ακριβώς διαπραγματεύεται. Μπορεί να μην το γνωρίζουμε εμείς ως πολίτες, αλλά από ό,τι ξέρουμε το γνωρίζει και η αντιπολίτευση και υπάρχουν και ενστάσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι όπως έρχεται η λύση, έτσι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συγκεντρώσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία στη Βουλή, έτσι, για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Δεν πρόκειται για μια συμφωνία με κάποιο άλλο κράτος. Εκτιμάτε ότι θα αποσπάσει η κυβέρνηση την συνένεση των κομμάτων της κεντροαριστεράς, συγκεκριμένα την συνένεση κυρίας Γεννηματά ή του Ποταμιού? Ακόμη και αν αποσπάσει δημιουργηθεί αυτή η συνένεση. Ακόμη και αν αποσπάσει την συνένεση κάποιων βουλευτών του Κινήματος Αλλαγής ή κάποιου άλλου κόμματος και περάσει η σχετική συμφωνία από τη Βουλή, θα έχει διασπαστεί η κυβερνητική ενότητα όσον αφορά τη σχέση που ξέρουμε αυτή τη στιγμή μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Και αυτό οπότε, λέτε ότι οπότε ακόμη και αυτό θα είναι. Μπορεί δηλαδή σοβαρό αυτό το ζήτημα της μη ενιαίας στάση μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων που να δρομολογήσει και άλλες εξελίξεις, ενδεχόμενη ρήξη των δύο. Νομίζω ότι θα τεθεί, σαφέστατα ζήτημα δεδηλωμένης. Δεν είναι αν θα τεθεί επίσημα από τα κόμματα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει η αξιωματική αντιπολίτευση, αν υπάρξει κάποια πρόταση μορφής για αυτό το θέμα. Αλλά τουλάχιστον σίγουρα σε επίπεδο κοινωνίας και σε κοινωνικής βάσης υποστήριξης προς την κυβέρνηση θα έχει διασπαστεί ένα ραγές μέτωπο το οποίο είχαμε έως σήμερα. Άρα αυτό από μόνο του σημαίνει ότι δρομολογούνται πολιτικές εξελίξεις και ίσως πιο νωρίς από ό,τι περιμέναμε, γιατί όλοι φανταζόμαστε ότι οι πολιτικές εξελίξεις θα τρέχουν από τη στιγμή που υπάρχει έξοδος από το μνημόνιο. Μάνο, δεν ξέρω αν θες να κάνεις σε κάποια ερώτηση σε ό,τι αφορά το Σκοπιανό. Νομίζω όμως ότι έχει σημασία να σταθούμε και λίγο στη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί έχει ασκήσει συντριμμία κριτική σε ό,τι αφορά τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο Σκοπιανό ζήτημα. Έχει μιλήσει για μεγάλη εθνική υποχώρηση που ετοιμάζεται να κάνει η κυβέρνηση. Ακούσαμε να κάνει λόγο για εξυπηρέτηση διεθνών σκοπιμοτήτων και αναρωτιέμαι αν υπάρχουν διεθνείς σκοπιμότητες, μιας και έχουμε δει και την παρέμβαση των ΗΠΑ. Μόλις χθες ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο κ. Μίτσελ, είπε ότι θα πρέπει να αρθεί το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για να επιταχυνθεί και η ένταξη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Υπάρχουν, λέτε, κύριε Φεύγα, αυτές οι πιέσεις που μας θέτουν έτσι σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και μας πιέζουν τόσο ώστε να βρεθούμε ένα βήμα πιο κοντά στη λύση, ακόμα και αν δεν είμαστε έτοιμοι ως χώρα να το κάνουμε? Ασφαλώς υπάρχουν πολιτικές πιέσεις και από το διεθνή παράγοντα για να λυθεί το θέμα. Το καρτίγγι είναι δημοκρατία και μου κάνει εντύπωση αλήθεια. Είναι γιατί και οι ΗΠΑ είναι ένας παραδοσιακός σύμμαχος της χώρας μας. Ναι, αλλά εφόσον απευθύνεται στον αμερικανικό παράγοντα, το όρος διεθνής σκοπιμότητας είναι αρκετά βαρύς. Είναι σαφές ότι ο διεθνής παράγοντας θέλει να λυθεί το θέμα με τα Σκόπια. Τα Σκόπια γεωστρατηγικά βρίσκονται σε ένα τέτοιο σημείο που εξυπηρετούν και τα συμφέροντα, ειδικά στην περίοδο την οποία ζούμε, και των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχουμε ακούσει κατά καιρούς για περί δημιουργίας και στρατιωτικής βάσης στα Σκόπια, το οποίο θα εξυπηρετεί τα ευρύτερα γεωπολιτικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι πολύ λογικό έτσι να τίθεται το θέμα και να πιέζουν και την ελληνική πλευρά. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει, και το γνωρίζουμε αυτό το πράγμα τις τελευταίες δεκαετίες, ότι
Το ζήτημα της επίλυσης της ονομασίας είναι κόκκινη γραμμή, όχι για την κάθε κυβέρνηση, αλλά την κοινωνία. Θυμόμαστε όμως ότι είχε πει η κυβέρνηση ότι έφερε το θέμα το Σκοπιανό τώρα στην ατζέντα η κυβέρνηση. Αυτό είχε καταγγείλει τουλάχιστον η αξιωματική αντιπολίτευση, προκειμένου να διασπάσει τη Νέα Δημοκρατία. Μάνο, εσύ θεωρείς ότι διασπάται η Νέα Δημοκρατία από το γεγονός ότι έρχεται κάτι προς λύση? Τελικά βλέπουμε να δρομολογείται αυτό. Όπως δείχνουν τα πράγματα, η Νέα Δημοκρατία δεν θα συνενέσει στην όποια λύση φέρει η κυβέρνηση. Παρά το γεγονός ότι υπήρχε η γραμμή Βουκουρεστή, όπως λέει και η κυβέρνηση, και θα έπρεπε να συμφωνήσει με τη σύνθετη χρήση του όρου Μακεδονία και συνολικά με το πακέτο που φέρνει η συμφωνία αυτή. Θεωρείς ότι αυτό ενδεχομένως να δημιουργήσει εξελίξεις στην αξιωματική αντιπολίτευση? Και μετά να ρωτήσουμε τον κύριο Φεύγα γι' αυτό. Δεν νομίζω που ποια είναι. Είναι και βαριά και φορτισμένη η έννοια της διάσπασης. Επίσης, η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή τη στιγμή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις αλλά και την αίσθηση που υπάρχει στην κοινωνία, είναι η αναμονή επόμενη κυβέρνηση. Ανεξαρτήτως αν αυτές οι εκτιμήσεις θα επιβεβαιωθούν στην κάλπη ή όχι. Άρα και τα στελέχη της, επειδή μιλάμε και για ένα συντηρητικό κόμμα, έχουν μάθει λίγο στην αυτοπιθαρχία. Άρα στο θέμα αυτό δεν θα υπάρξει ισοκομματικό νομίζω ζήτημα. Mm-hmm. Η στόχευση ερώτηση κυβέρνησης ανάλληλα να δημιουργήσει ρογμές στον όλο χώρο της κεντροδεξιάς. Και ουσιαστικά να κλείνει το μάτι σε ένα παλαιό σενάριο που υπήρχε, αν τελικά το ζήσουμε κάποια στιγμή ή όχι. Κατά τη στοιχεία με τη Λέγκα του Βορρά στην Ιταλία, υπάρξει ένα κόμμα το οποίο προφανώς θα εκκινεί από τα δεξιά για να φτάσει στο κέντρο, στο χώρο της κεντροδεξιάς, στη Βόρεια Ελλάδα. Για μένα, νομίζω ότι η στόχευση η κεντρική του κ. Τσίπρα με όλο αυτό ήταν αλλού στο αν ήθελε δηλαδή να πλαγιοκοπήσει την Δημοκρατία. Ουσιαστικά επαναφέρει στο προσκήνιο μνήμες ενός παρελθόντος, το οποίο προφανώς και προκαλεί μια γενικότερη αμηχανία στην κεντροδεξιά. Είναι χρόνια τα οποία οι περισσότερες, οι νεότερες γενιές δεν τα έχουν ζήσει. Είναι μια ιστορία λοιπόν την οποία όταν δεν την έχει ζήσει και τη διαβάζει, πάντα υπάρχει μια δεύτερη, τρίτη ή σε κάθε περίπτωση πολλαπλή ανάγνωση. Τι συνέβη με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, γιατί έπεσε, ποια ήταν η θέση τότε τη Νέα Δημοκρατία, ποια ήταν η θέση του Πασόκ του Αντρέα Παπανδρέου που ακολούθησε, πώς πήγε ο Κώστας Σιμίτης με την ενδιάμεση συμφωνία που εκείνος κληρονόμησε επίσης το 1996 και μετά. Πάντως δεν βλέπουμε μια ενιαία στάση και σε ό,τι αφορά το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν ξέρω, κύριε Φεύγα, αν βλέπετε ενιαία στάση, γιατί κάποιοι έχουν διατυπώσει την αντίθεσή τους με τη χρήση του όρου Μακεδονία. Αρκετοί βουλευτές, κυρίως αυτοί που εκπροσωπούν και τους κατοίκους της Μακεδονίας και της πόλης της Μακεδονίας, και άλλοι οι οποίοι είναι υπέρ της σύνθετης χρήσης του όρου Μακεδονία. Είναι ένα θέμα το οποίο διχάζει ευρύτερα και όχι τελικά μόνο την κυβέρνηση? Θα συμφωνήσω με τον Μάνο ότι η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει την προοπτική εξουσίας. Πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμη και αν διαφωνούν είτε για το ζήτημα της ονομασίας είτε για επιμέρους ζητήματα, έχουν παραμερίσει τις όποιες διαφορές και έχουν ουσιαστικά συνταχθεί από την πρόταση που έχει διατυπωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, περί συνταγματικής αλλαγής του συντάγματος, περί αντιτρωτισμού και περί του έργα όμνες. Και εφόσον λυθούν πρώτα όλα αυτά τα ζητήματα, το ζήτημα της ονομασίας των Σκοπίων, ασφαλώς μια λύση πακέτο, έτσι έρχεται σε μια δεύτερη φάση. Mm-hmm. Οπότε δεν βλέπω στη Νέα Δημοκρατία να υπάρχουν, τουλάχιστον σε δημόσιο επίπεδο, έντονες συγκρούσεις. Άλλωστε καταλαβαίνουν όλοι κάτι τέτοιο θα ωφελούσε περισσότερο τον κυβερνητικό συνασπισμό και ουσιαστικά προσπαθούν να αναδείξουν και τις διαφωνίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στον κυβερνητικό στον κυβερνητικό συνασπισμό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Ανεξαρτήτων Ελλήνων. Αλλά θα ήθελα να επανέλθω πριν και σε σχέση και με τα συλλαλητήρια, τα οποία να συμπληρώσω στα όσα είχα πει, ότι και τα συλλαλητήρια σήμερα έτσι τείνουν να πάρουν και μια αντικυβερνητική μορφή. Με ποια έννοια? Ότι όχι απολύτως αντικυβερνητική μορφή, αλλά περισσότερο έχουν και την έννοια του ότι ως εδώ έχουμε δώσει ήδη αρκετά. Έχουμε πληρώσει τα μνημόνια, έχουμε πληρώσει φόρους, έχει μειωθεί το εισόδημά μας, κόβονται οι συντάξεις. Δεν είμαστε διατεθειμένοι έτσι. Άρα στο, νομίζω ότι είναι μια συνολική διαμαρτυρία. Ας μην την εντάξουμε ως μια αντικυβερνητική διαμαρτυρία. Έτσι. Δεν θέλω να πω ότι συντάσσεται απόλυτα κατά της κυβέρνησης, αλλά περισσότερο είναι μια φωνή υπερηφάνειας ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε κάτι παραπάνω από όσο έχουμε δώσει μέχρι τώρα και τουλάχιστον στο ζήτημα της ονομασίας δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. Mm-hmm. Η πολιτική όμως από την άλλη έχει έτσι σημασία και από άποψη συμβόλων και από άποψη επικοινωνίας και έχει σημασία να δούμε κατά πόσο ο κόσμος έτσι έχει αντιληφθεί το γεγονός αυτό το οποίο, εν πάση περιπτώσει, προωθεί η κυβέρνηση. Περί καθαρής εξόδου, αυτοδύναμη έξοδος στις αγορές. Θεωρείτε ότι ο Έλληνας έχει αρχίσει και πάλι να αποκτά κάποια ελπίδα
ελπίδα ότι φεύγουμε από τα μνημόνια και ότι η κατάσταση που θα έρθει θα είναι περισσότερο ευνοϊκή για τον ίδιο αλλά και για την ελληνική οικονομία, ή θεωρείτε ότι είναι περισσότερο σκεπτικός και ως εκ τούτου συμμετέχει σε αυτά τα συλλαλητήρια που, όπως είπατε, είναι μια διαμαρτυρία εν συνόλο τόσο στο μέτωπο των χειρισμών του Σκοπιανού, όσο και στους χειρισμούς της κυβέρνησης στο πεδίο της οικονομίας? Θα το πω λίγο διαφορετικά. Σήμερα, και σύμφωνα και με τις έρευνες που έχουμε στη διάθεσή μας, σήμερα η έξοδος από το μνημόνιο δεν φαντάζει για την ελληνική κοινωνία αυτό το οποίο φάνταζε πριν από 3 χρόνια. Δηλαδή ότι η Ελλάδα βγαίνει από το μνημόνιο και αυτόματα θα μειωθούν οι φόροι, θα μειωθούν οι ασφαλιστικές φορές και θα επιστρέψουμε λίγο πολύ στην κατάσταση που βρισκόμαστε το 2009 και πριν. Άρα δεν το δημιουργεί εξορισμού μια αισιοδοξία η έξοδος? Όχι, όχι απαραίτητα, γιατί όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι η έξοδος από το μνημόνιο ουσιαστικά είναι η λήξη μιας σύμβασης, όπου είχαμε την υποχρέωση να λάβουμε ορισμένα μέτρα και να προχωρήσουμε σε ορισμένες μεταρρυθμίσεις για να πάρουμε τα χρήματα τα οποία είχαμε συμφωνήσει όσον αφορά το δανεισμό της χώρας. Mm-hmm. Όλο και περισσότερο, η πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας σήμερα καταλαβαίνει ότι η έξοδος από το μνημόνιο σημαίνει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να βγει μόνη της στις αγορές, αλλά τα μέτρα ουσιαστικά θα μείνουν, θα πληρώνουμε τους ίδιους φόρους, θα πληρώνουμε τις ίδιες ασφαλιστικές φορές, θα πληρώνουμε, υπάρχει ο κίνδυνος της περικοπής των συντάξεων, άρα ουσιαστικά δεν έχει να κερδίσει χειροπιαστά η ελληνική κοινωνία κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα. Από την έξοδο από τα μνημόνια. Να το δούμε λίγο και πολιτικά όμως και να ρωτήσω το Μάνο σε αυτό το σημείο και μετά να πάρουμε και την τοποθέτηση του κ. Φεύγα. Ό,τι αφορά τα προνομοθετημένα μέτρα, έχουμε τη μείωση των συντάξεων, έχουμε τη μείωση του φορολογίτου, βλέπουμε την κυβέρνηση να λέει ότι θα πρέπει να τηρήσουμε τα συμφωνηθέντα τουλάχιστον μέχρι να βγούμε το πρόγραμμα. Βλέπουμε και την αξιωματική αντιπολίτευση να μην τοποθετείται στο θέμα το αν θα εφαρμόσει τελικά τα μέτρα ή όχι, που σημαίνει ότι μάλλον θα πρέπει να εφαρμόζουν τα συμφωνηθέντα. Παρά τα αυτά, βλέπουμε ότι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση μάλλον συνολικότερα, έχουν μπει σε ένα πεδίο εξαγγελιών περί φοροελαφρύνσεων και αυξήσεων των κοινωνικών δαπανών. Φαίνεται ότι ο ένας κλέβει κάπως την ατζέντα του άλλου. Τελικά, τι γίνεται σε αυτό το πεδίο, Μάνο? Όλοι ρίχνουν την προσοχή τους ενδεχομένως την επόμενη μέρα της ελληνικής οικονομίας, ποιο θα είναι το αντιστάθμισμα των σκληρών μέτρων που έρχονται. Ο Βασίλης, ο οποίος είναι και πολύ πιο έμπειρος, γιατί έχει κάνει και αρκετές εκλογές. Υπάρχει ένα εκεί θα παίξει το παιχνίδι της πολιτικής αντιπαράθεσης, όμως. Είναι ένα ερώτημα το οποίο θα το θέσουμε στην απλά με ένα αστεράκι. Κάποτε στην Αμερική, στις εκλογές του 1992, το επιτελείο του Μπιλ Κλίντον είχε διατυπώσει την θρηλυκή έκτοτε φράση ότι είναι η οικονομία ανόητε ως προς το τι γίνεται στις εκλογές. Νομίζω ότι σε μια χώρα σαν τη δική μας, η οποία έχουμε περάσει 8 χρόνια φτωχοποίησης και θα συμφωνήσω και με τον Βασίλη και κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος και ταπείνωσης συναισθηματικής και ψυχολογικής του ελληνικού λαού, ένα δεύτερο στάδιο στο οποίο θα κρυφθούν οι επόμενες εκλογές είναι το αίσθημα κοινωνικής ευαισθησίας που θα μπορέσει να προσφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αλέξης Τσίπρας προς τους Έλληνες. Και γι' αυτό βλέπεις ότι ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πήγαινε με ένα περισσότερο τεχνοκρατικό αφήγημα στις κάλπες, εκ των πραγμάτων τώρα τον μπολιάζει και με δόση κοινωνικής ευαισθησίας και ο ίδιος. Ναι, γι' αυτό το λέω ότι κινούνται στην ίδια ατζέντα. Είναι παρόμοια ατζέντα, κύριε Φεύγα. Είναι σαφέστατο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσπαθεί να μπει στην ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ περί κοινωνικής ευαισθησίας. Όλες οι εξαγγελίες οι οποίες γίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και ο πολιτικός του λόγος προσαρμόζεται προς εκλογικά στρώματα στα οποία υπηρετερούσε ο ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε δει και με το κατώτατο μισθό και με τους φορολογικούς σταθμούς και μια σειρά άλλων προτάσεων οι οποίες κυριαρχούν στην ατζέντα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας με στόχο πιο να γίνει και η Νέα Δημοκρατία έτσι, ένα πιο λαϊκό κόμμα. Μάλλον να επανατοποθετηθεί στη λαϊκή βάση της κοινωνίας έτσι, με ένα τελείως μια τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή την οποία είχε μέχρι τώρα. Βέβαια βλέπουμε το ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για φοροελαφρύνσεις, οπότε έτσι. Πάει να κλέψει λίγο από την άλλη, από την άλλη βλέπουμε και τελικά, το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε και το ΣΥΡΙΖΑ να προσπαθεί να μπει. Το πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας με κοινωνικό προφίλ ή το πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κάνει μια στροφή περισσότερο στη φιλελευθερωποίηση ενδεχομένως της αγοράς ή της ανάγκης μείωση των φορολογικών συντελεστών στην οποία θα μπει στη δικασία να εφαρμόσει. Αυτό θα φανεί στην πορεία. Έτσι. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάτι μετρήσιμο γιατί βλέπουμε ουσιαστικά το παιχνίδι αυτό να εξελίσσεται τον τελευταίο μήνα. Yeah. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε ποιος θα διεισδύσει περισσότερο σε κοινά εκλογικά του άλλου. Αλλά είναι σαφέστατο αυτό το πράγμα και πολύ σωστά το παρατηρήσατε, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αρχίσει να μπαίνει στα χωράφια του ΣΥΡΙΖΑ και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εντείνει τις προσπάθειές του να μπει
στα χωράφια της Νέας Δημοκρατίας. Άρα μήπως θολώνουν και διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των δύο κομμάτων και τελικά αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ διαφορετικό προεκλογικά, καθώς υπήρχε και το δίπολο μνημόνιο-διμνημόνιο, τώρα αυτές οι γραμμές έχουν ελιανθεί τόσο που δεν είναι και τόσο ευδιάκριτες. Το δίπολο μνημόνιο-διμνημόνιο ουσιαστικά έχει σταματήσει να υφίσταται από τις εκλογές του 2015 και μετά, από το Σεπτέμβριο μάλλον του 2015, από τη στιγμή. Εγώ αναρωτιέμαι όμως η στροφή στο ρεαλισμό, τον πολιτικό ρεαλισμό και στην εφαρμογή των συμφωνηθέντων, αν ευνοεί τελικά την κυβέρνηση που έκανε αυτή τη στροφή ή την αξιωματική αντιπολίτευση που ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι τελικά ο μόνος δρόμος ήταν η εφαρμογή των συμφωνηθέντων. Οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή φαίνεται να ευνοούν την αξιωματική αντιπολίτευση και τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Δηλαδή, αν λάβουμε τις δημοσκοπήσεις υπόψη μας και τα νούμερα και τη διαφορά που χωρίζει το ένα κόμμα με το άλλο, μάλλον ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια, θα πρέπει όμως να επισημάνουμε και το εξής, ότι όλα τα κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει στην μνημονιακή Ελλάδα είχαν πολύ σοβαρές απώλειες. Δεν κατάφερε από τις απώλειες αυτές να ξεφύγει ούτε το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου, ούτε η Νέα Δημοκρατία με τον Αντώνη Σαμαρά. Και φαίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι, με τον Αλέξη Τσίπρα, να έχει βαρύτατες απώλειες από την πολιτική την οποία ασκεί σήμερα. Το μέτωπο του χρέους, που είναι πολύ σημαντικό, είναι και σε πλήρη εξέλιξη διαπραγματεύσεις για αυτό. Υπάρχει αυτή η διελκυνιστίδα μεταξύ Βερολίνου και Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για το ποια θα είναι η ελάφρυνση, τι μορφή θα έχει, θα είναι γενναία, θα είναι μικρότερη παρέμβαση που θα γίνει στο ελληνικό χρέος. Θεωρείτε ότι αυτό είναι παράγοντας πολιτικών εξελίξεων, αν αποσπάσει η κυβέρνηση μια καλή συμφωνία στο μέτωπο του χρέους, θα την εξαργυρώσει πολιτικά, ή θεωρείτε ότι είναι τρομολογημένη δεδομένη και τη αποχώρηση του ΔΝΤ, όχι δεδομένη, είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην συμμετέχει το ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, να αποσπάσουμε μια χειρότερη συμφωνία και τελικά να μην την καρποθεί η κυβέρνηση. Η εκτίμησή μου είναι ότι οποιαδήποτε συμφωνία αποσπάσει η κυβέρνηση για το χρέος μπορεί να είναι θετική για τη χώρα και το ευχόμαστε όλοι, γιατί εδώ πέρα μένουμε, εργαζόμαστε και το καλύτερο θέλουμε για την Ελλάδα. Ουσιαστικά όμως εκλογικά ωφέλη δεν θα έχει τις τόσο θετικές συνέπειες τις οποίες περιμένουμε, γιατί η ελληνική κοινωνία αυτή τη στιγμή σκέφτεται μετά από μια δεκαετή οικονομική κρίση και 8 χρόνια και παραπάνω στο μνημόνιο, σκέφτεται με πιο χειροπιαστό τρόπο. Δηλαδή θέλει πράγματα τα οποία να είναι χρήσιμα στην τσέπη τους. Να έχει αντίκτυπο στην πραγματική οικονομία. Αυτό εκεί έχουμε πολύ μέλλον. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει την ελληνική κοινωνία σήμερα είναι ξεκάθαρο, έτσι, είναι να βρεθούν θέσεις εργασίας, την ενδιαφέρει να μειωθούν οι φόροι, την ενδιαφέρει. Να μειωθούν και τα χρέη των πολιτών. Τα χρέη των πολιτών. Ναι, γιατί συζητάμε για το δημόσιο χρέος, αλλά το ιδιωτικό χρέος είναι τεράστιο προς τα ασφαλιστικά ταμεία, προς εφορίες, προς τις τράπεζες. Είναι λοιπόν το πολιτικό που αναμένεται να κερδίσει αυτός που θα θέσει το θέμα του ιδιωτικού χρέους και θα το λύσει κυρίως, γιατί είναι πραγματικά μια ορολογιακή βόμβα που αναμένεται να σκάσει από στιγμή σε στιγμή. Αυτός ο οποίος θα θέσει το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους και αυτός ο οποίος θα βρει λύση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους ασφαλώς θα έχει ωφέλη. Mm-hmm. Προς το παρόν λοιπόν, δεν ακούμε και πολλές εξαγγελίες. Γι' αυτό έχουμε κυρίως μείωση των φόρων που έχουν περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα. Γι' αυτό δεν ακούμε ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ ούτε από τη Νέα Δημοκρατία έτσι κάτι συγκεκριμένο. Αλλά το δημόσιο χρέος αφορά όλο και λιγότερο τους Έλληνες πολίτες, ναι. Γιατί δεν είναι κάτι χειροπιαστό για αυτούς. Το ιδιωτικό χρέος, αντίθετα, έτσι, είναι πολύ ψηλά στην ατζέντα τους, γιατί πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας είτε χρωστά στον τραπεζικό τομέα, έτσι, με την έκρηξη των δανείων που υπήρχε τη δεκαετία του 2000, είτε χρωστά προς την εφορία, είτε χρωστά προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Πάνω από 100 δις είναι τα κόκκινα δάνεια. Κατά κόκκινα δάνεια, ακριβώς. Άλλα τόσα είναι και τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πολιτών στο δημόσιο, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον δέοντο τρόπο και κυρίως με έναν κοινωνικά ευαίσθητο τρόπο. Όχι μόνο με το να γίνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί, να γίνονται οι πωλήσεις σε funds, γιατί αυτά δεν είναι προς όφελος των πολιτών. Υπάρχουν και άλλοι περισσότερο κοινωνικά ευαίσθητοι τρόποι. Δεν ξέρω αν αυτό είναι εύκολο ή αν θα μας επιτρέψουν οι θεσμοί να το κάνουμε, κύριε Φεύγα. Νομίζω ότι αν θέλουμε να δούμε ρεαλιστικά και με όρους αγοράς το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, κάποια στιγμή έτσι, θα πρέπει να καθίσουν στο τραπέζι η εκάστοτε κυβέρνηση
με τα ασφαλιστικά ταμεία, τις τράπεζες και ουσιαστικά την εφορία, αυτό που ξέρουμε το ελληνικό κράτος, και να δουν πραγματικά τι μπορούν να εισπράξουν από τους Έλληνες πολίτες που χρωστούν. Mm-hmm. Νομίζω ότι οδηγεί σε αδιέξοδο μια διαιώνιση χρεών από τους Έλληνες πολίτες προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και στις τράπεζες, ουκ λάβες παρά του μη έχοντος, που έτσι λέμε. Εγώ. Άρα νομίζω ότι εδώ πέρα σε μια μελλοντική φάση θα πρέπει σοβαρά το ελληνικό κράτος να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, εάν θέλουμε να υπάρχουν και πραγματικά προϋποθέσεις ανάπτυξης προς όφελος και της κοινωνίας. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά τον Βασίλη Φεύγα που ήταν εδώ μαζί μας να μας αναλύσει όλα τα θέματα της πολιτικο-οικονομικής μας πραγματικότητας. Να ευχαριστώ θερμά και τον Μάνο Οικονομίδη που ήταν εδώ μαζί μας.